Πέραν των 40.000 κυνηγών, ξεχύθηκαν στα βουνά για την επίσημη πρώτη τη κυνηγετική εξόρμηση επιδημητικού θυράματο, την ίδια ώρα που μεγάλη δημοσκόπηση τη Κυριακάτικη Σημερινή καταδεικνύει ότι 9 στου 10 πολίτε θεωρούν απαραίτητη την εξέταση τη ψυχολογική κατάσταση του κυνηγού πριν την απόκτηση κυνηγετική άδεια, όσο και κατά την ανανέωση τη. Όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κυνηγοί, το 67% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι μεγαλύτερο πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη θυράματο. Δεύτερο πρόβλημα στην κατάταξη με ποσοστό 9% παρουσιάζεται η ελληπή εκπαίδευση των κυνηγών, ενώ 6% των πολιτών θίγει το θέμα τη ασφάλεια. Η οικονομική κρίση δεν άφησε ούτε το κυνήγι ανεπηρέαστο, αφού στην ερώτηση σε ποιο βαθμό η σημερινή οικονομική κατάσταση επηρέασε την αγορά κυνηγιατικών ειδών, οι μισοί ερωτηθέντε απάντησαν σε μεγάλο ή σε αρκετό βαθμό. Όταν το έλογο ερώτημα απαντάται μόνο από κυνηγού, τα ποσοστά στι απαντήσει σε μεγάλο και σε αρκετό βαθμό αυξάνονται. Στο μεταξύ, τρει στου τέσσερι ερωτηθέντε αναρωτηθέντες πιστεύουν ότι τα κυνηγετικά όπλα στα σπίτια αυξάνουν τους κινδύνους χρήσης όπλων για εγκληματικούς σκοπούς με το μεγαλύτερο φόβο να εκδηλώνεται από τις γυναίκες. Εξάλλου, δύο στους τρεις πολίτες θεωρούν ότι η σημερινή οικονομική κατάσταση ενδέχεται να οδηγήσει τους κατόχους κυνηγετικών όπλων σε παράνομη χρήση. Όσο αφορά το κατά πόσον η ύπαρξη κυνηγετικών όπλων στο σπίτι αυξάνει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, το 63% διαφωνεί με μια τέτοια προσέγγιση. Παράλληλα, το 90% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι οι κυνηγοί πρέπει να έχουν υποχρεωτικά ασφαλιστική κάλυψη. Την έρευνα διενήργησε η εταιρεία IMR και το Πανεπιστήμιο Λευκοσία για λογαριασμό τη Κυριακάτικη Ιμερινή. Το μέγεθο του δείγματο ήταν 500 άτομα. Ερωτήθηκαν άντρε και γυναίκε άνω των 18 ετών με τηλεφωνικέ συνεντεύξει. Η επιλογή του δείγματο έγινε με τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία.